Για άλλη μια χρονιά η Επιτροπή Διετησία τη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου λειτουργεί σχολή διαιτησίας για την ανάδειξη διαιτητών με τα μαθήματα να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τη συμμετοχή να κρίνεται άκρω ικανοποιητική τόσο στη Λέσβο όσο και στη Λίμνο. Φέτο δικαίωμα να λάβουν μέρο στα μαθήματα και συνάμα να γίνουν διαιτητέ έχουν όσοι είναι γεννημένοι από το έτος 2006 και είναι απόφοιτοι τουλάχιστον τρίτη τάξη γυμνασίου ή άλλη ισότιμη κρατική σχολή. Τα μαθήματα διεξάγονται από τον υπεύθυνο τη σχολή και εκπαιδευτή Γιώργο Κουκούλα στο κτίριο που στεγάζεται ο Σύνδεσμο Διαιτητών Λέσβου. Η αλήθεια είναι πω τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη διαιτησία όλο ένα και μικραίνει, ωστόσο φέτο αυτό πάει να αλλάξει καθώ οι συμμετοχέ είναι αρκετέ, με συνολικά 7 άτομα να παρακολουθούν τα μαθήματα στη Λέσβο, ενώ σημαντική είναι η συμμετοχή και στη Λίμνο, καθώ 5 άτομα έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον του να γίνουν διαιτητέ παρακολουθώντα τα μαθήματα διαδικτυακά. Σε περίπτωση που τα καταφέρουν και γίνουν διαιτητέ, σε μια τέτοια περίπτωση, η συγκομιδή των διαιτητών και στα δύο νησιά θα αυξηθεί σημαντικά και έτσι δεν θα υπάρχει πρόβλημα στου ορισμού των παιχνιδιών. Για άλλη μια χρονιά, ο Σύνδεσμο Διαιτητών Λέσβου καλεί νέου διαιτητέ, πραγματοποιεί μαθήματα. Πείτε μα έτσι δύο λόγια. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων κάνει την σχολή, διότι έτσι ορίζει ο κανονισμό. Εγώ είμαι εκπαιδευτή από τότε που σταμάτησα την ενεργό δράση το 1994. Οπότε έχω βγάλει άπειρε σχολέ. Παλιότερα βέβαια τι έκαναν οι σύνδεσμοι. Ε, έχει ανάγκη η ελληνική διαιτησία γενικότερα γιατί υπάρχει λιψανδρία. Μάλλον τώρα έχουμε και γυναίκε και ο όρο είναι αδόκιμο. Ε, υπάρχει έλλειψη λοιπόν διαιτητών, ιδιαίτερα για να βγουν τα αριστερνικά πρωταθλήματα, τα παιδικά, τα πρωταθλήματα υποδομή. Γι' αυτό και η Ένωση οργανώνει αυτή τη σχολή. Έχουμε έξι. Εφτά μάλλον εδώ μαθητές και πέντε στη Λίμνο οι οποίοι θα το παρακολουθήσουν διαδικτυακά. Θα το ξεκινήσουν σε λίγες μέρες. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρχει και μεγαλύτερη συμμετοχή. Εντάξει είναι ένα θέμα αλλά έγινε ευρία ανακοίνωση από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και από μένα. Αυτοί παρουσιάστηκαν δεν είναι, δεν είναι λίγοι. 11 άτομα για τις ανάγκες είναι 7 και 5, 12. 12 άτομα είναι σπάνιο γεγονό για μικρή επαρχιακή ένωση, μάλιστα στα νησιά ιδιαίτερα. Τα μαθήματα τι περιλαμβάνουν. Τα, τα, άρθρα του κανονισμού. Βέβαια, όταν τελειώσουν τα άρθρα του κανονισμού, θα κάνουμε και πρακτική στο γήπεδο. Και πόσο διαρκούν. Ε, θα διαρκήσουν μέχρι να κάνουμε τα άρθρα. Εξαρτάται και από τα παιδιά ποιε μέρε μπορούν να συντονίσουμε το πρόγραμμά μα, ποιε μπορώ εγώ ούτω ώστε να τελειώσει το θέμα. Στη Λίμνο βέβαια δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πάμε, θα πάει κάποιος για τις εξετάσεις.